Πρώτη συνταγή για σήμερα, σεβίτσε λαχανικών. Το σεβίτσε ουσιαστικά είναι ένα ψαράκι που το κόβουμε λεπτές φέτες, το μαρινάρουμε σε μία οξύτητα και το ψήνουμε εκεί μέσα. Οπότε, αν και θεωρούμε ότι είναι ομό, δεν είναι ομό, είναι ομά ψημένο. Το ίδιο πράγμα θα κάνουμε και στα λαχανικά μας. Θα τα ψήσουμε μέσα σε μαρινάδα και στο τέλος θα φάμε κάτι μοναδικό. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το σεβίτσε λαχανικών θα χρειαστούμε χυμό από ένα grapefruit, χυμό από ένα πορτοκάλι, χυμό από ένα λεμόνι, χυμό από ένα lime, μισό φινόκιο, ένα κολοκύθι, μία αγκινάρα και ένα παντζάρι. Για τη σύνθεση, ένα αβοκάντο, 50 γραμμάρια ρόκα, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, μία με δύο κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσάμικο με σίκο παντζαφυρόπουλος, αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, πάμε λίγο να εξηγήσουμε τη φιλοσοφία του σεβίτσε. Το σεβίτσε γενικά είναι ό,τι πιο light και ό,τι πιο φρέσκο μπορούμε να δοκιμάσουμε σε ψάρια και όχι μόνο. Γιατί? Γιατί στηρίζεται στη φιλοσοφία ότι δεν μαγειρεύω κάτι σε τηγάνι, σε φωτιά, σε ζέστη, πάρα πολύ έντονες γεύσεις και όλα τα υπόλοιπα. Μαγειρεύω μόνο στην οξύτητα από τα εσπεριδοειδή μου. Έχω εδώ πέρα ένα λεμόνι, ένα πορτοκάλι, ένα lime και αυτό εδώ πέρα, φίλε, τι είναι? Μην στο πούνε, στο είπανε. Ούτε και αυτό δεν ήξερες, Παναγία μου, ότι είναι grapefruit. Εννοείται πως άμα δεν έχουμε κάτι από αυτά, προσθέτουμε κάτι άλλο σε περισσότερη ποσότητα. Άμα δεν βρούμε grapefruit, τι βάζουμε? Βάζουμε λίγο παραπάνω πορτοκάλι, εντάξει. Απλά, γενικά, όσο περισσότερες γεύσεις βάζουμε, τόσο πιο ιδιαίτερο βγαίνει το αποτέλεσμα. Σκέψου τώρα, πας και παίρνεις ένα χυμό. Αυτός ο χυμός με τις 8 βιταμίνες και τα 16 φρούτα, δεν είναι πιο ιδιαίτερος. Έχει κάτι. Καλός και ο χυμός πορτοκάλι, αλλά όταν μπλέκεις πολλά φρούτα μαζί, γίνεται ένας μικρός χαμός. Οπότε, μπορούμε να βάλουμε και το ξύσμα, μπορούμε να βάλουμε και το χυμό. Εγώ θα βάλω μόνο το χυμό, εδώ. Εδώ είμαστε. Και αυτό είναι το grapefruit. Έχει δύο είδη grapefruit βασικά και τρία, μη σου πω, από grapefruit και έχουν να κάνουν με το χρώμα. Υπάρχουν αυτά που είναι τα ροζ, υπάρχουν και τα κίτρινα, τα λευκά. Γενικά υπάρχουν πολλά είδη από grapefruit. Το grapefruit είναι υπερτροφή και γενικά όλα τα σπεριδοειδή είναι υπερτροφή. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχω βάλει grapefruit, lime, πορτοκάλι και λεμόνι, καταλαβαίνεις ότι αυτός ο χυμός θα μας δώσει βιταμίνη C και γενικά βιταμίνες μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Δηλαδή, όντως είναι υπερτροφή και όντως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εσπεριδοειδή με άλλον τρόπο. Γιατί είναι ξινά. Όλα αυτά που έβαλα είναι ξινά. Δηλαδή, το grapefruit το τρως μόνο του. Εγώ το λατρεύω, μ' αρέσει. Κάποιοι δεν το τρώνε όπως εσύ. Είναι μια καλή ευκαιρία να αρχίσουμε να βάζουμε στη διατροφή μας πράγματα που δεν μας αρέσουν και θα τα συνηθίσουμε και τελικά θα μας αρέσουν. Το grapefruit είναι φανταστικό. Το τρώνε όλοι γιατί κάνουν δίαιτα. Άρα, έχω κάνει έναν υπέροχο χυμό εδώ πέρα. Εντάξει. Που είναι πεντανόστιμος. Μην το πιείτε, το χρειαζόμαστε για να μαρινάρουμε τα λαχανικά μας. Την ίδια μαρινάδα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να μαρινάρετε γαρίδες, ψάρια ή οτιδήποτε άλλο. Κόψτε σε λεπτές φέτες και να κάνετε ένα σεβίτσε από θαλασσινά. Τώρα, εμείς εδώ πέρα έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 λαχανικά. Θα μπορούσαμε να έχουμε σελινόριζα, καρότο. Θα μπορούσαμε να έχουμε οποιοδήποτε λαχανικό τρώγεται ομό. Αλλά δεν θα μπορούσαμε να έχουμε λαχανικά που δεν τρώγονται ομά, που είναι η πατάτα. Η πατάτα δεν τρώγεται ομή. Η μελιτζάνα τρώγεται ομή? Όχι. Δεν τρώγεται ομή. Άρα μελιτζάνα και πατάτα δεν θα μπορούσα να έχω σαν λαχανικά. Το αβοκάντο, ας πούμε, θα μπορούσα να το μαρινάρω, αλλά δεν υπάρχει λόγος γιατί είναι πάρα πολύ μαλακό και θα λιώσει. Τα αφήνω στην άκρη. Και πάμε να πιάσουμε αυτά τα λαχανικά. Έχω πιάσει λίγο έτσι περίεργα λαχανικά, γιατί μπορούμε να βάλουμε ό,τι λαχανικά θέλουμε. Αλλά ας πούμε, φινόκιο δεν έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ σου, έτσι δεν είναι? Σε σούπα. Α, κάνει σούπα φινόκιο. Έχει μεγαλώσει με σούπα φινόκιο. Παιδιά, εδώ πέρα ζούμε στιγμές, όχι αστεία. Μεγάλες στιγμές. Λοιπόν, αυτό είναι το αγαπημένο μας φινόκιο. Το κόβω έτσι όπως είναι. Αυτά τα κοτσανάκια που είναι από πάνω πάρα πολύ σκληρά, δεν τα χρησιμοποιούμε για να τα φάμε κανονικά να τα μαγειρέψουμε, αλλά τα βάζουμε σε ζωμούς. Μας αρέσει πάρα πολύ, κάνουν πολύ ωραίους ζωμούς. Και όλο το υπόλοιπο κομμάτι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Συνήθως το πρώτο φιλαράκι το βγάζουν και το πετάνε, το βγάζουν, επειδή είναι σκληρό το πρώτο, είναι λίγο σκληρό, αλλά δεν μας πειράζει, και το πλένουμε γιατί έχει χωματάκι. Το πρώτο φύλλο. Εδώ. Τα υπόλοιπα φιλαράκια δεν έχουν θέμα. Επίσης, όταν κόβουμε το φινόκιο, έλα εδώ να παρατηρήσεις, εδώ πέρα στο κέντρο υπάρχει ένα κοτσανάκι. Το βλέπεις? Όταν θέλουμε να το φάμε ψηλό 100% ομό, πρέπει να τα αφαιρέσουμε γιατί είναι πάρα πολύ σκληρό. Τώρα, επειδή θα μαρινάρουμε το φινόκιο μέσα στην οξύτητα, μπορούμε και να μην τα αφαιρέσουμε εφόσον δεν είναι πάρα πολύ σκληρό. Δηλαδή, όταν το κόβουμε, βλέπουμε, άμα έχει την αίσθηση ότι είναι ξύλο, πάρα πολύ σκληρό,
Το αφαιρούμε. Ο τρόπος που το αφαιρούμε είναι πολύ απλός. Βάζουμε το μαχαιράκι, κάνουμε εδώ έτσι και εδώ έτσι και φεύγει κατευθείαν. Εγώ δεν θα το αφαιρέσω, θα το κρατήσω. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε εδώ. Θα κόψω στο μαντολίνο. Βέβαια, που δεν έχετε μαντολίνο, το κάνετε είτε με το μαχαίρι, είτε με ένα πίλερ τα υπόλοιπα λαχανικά που δουλεύει πολύ καλά το πίλερ. Πολύ προσοχή εδώ πέρα, να μην κοπείτε. Σιγά σιγά. Τέλεια. Καλύτερα είναι να σταματήσετε λίγο πιο πριν, παρά να διακινδυνεύσετε το χέρι σας. Επίσης, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι πάντα μα πάντα να χρησιμοποιείτε και ένα πυρουνάκι. Βοηθάει. Εδώ. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει περίπτωση να κοπείτε με τίποτα. Θα σου το λέω γιατί έχω κοπεί άπειρες φορές. Δεν υπάρχει μαγειράς που να μην έχει κοπεί με μαντολίνο. Οπότε αυτή τη διαδικασία δεν τη δίνετε ποτέ μα ποτέ στα παιδιά σας. Οπότε σε αυτό το σημείο σταματάω, θα αφήσω την άκρη. Εγώ το φινόκιο το χρησιμοποιήσω κανονικά για συνταγές. Και κοιτάξτε ποσότητα που πήρα με ένα τρίτο από το φινόκιο. Γιατί ουσιαστικά κόψαμε με το ένα τρίτο. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Σταμάτα να γελάς, βρε. Σταμάτα. Λοιπόν, ρίχνω το φινόκιο μέσα σε αυτή την υπέροχη μαρινάδα που έχω ετοιμάσει εδώ. Που είναι το grapefruit, το lime, το λεμόνι και βέβαια το πορτοκάλι. Ανακατεύω εδώ. Και τι ξέρουμε ότι η οξύτητα πάντα κάνει στα λαχανικά? Τα προστατεύει από την οξύδωση. Δηλαδή 100% με την οξύτητα που έχω μέσα δεν θα μαυρίσω τα λαχανικά. Γι' αυτό κατευθείαν κόβω και βάζω. Τώρα, το ίδιο πράγμα θα κάνω και στο κολοκύθι. Εδώ, κόβω σε κομμάτι. Ξαναλέω ότι σε περίπτωση που έχετε εύκολα λαχανικά, που είναι το πίλερ μου, μπορείτε να κάνετε τη διαδικασία κατευθείαν με ένα πίλερ. Εδώ, εντάξει. Οπότε κόβουμε μεγάλες λωριδίτσες εδώ. Με τον ίδιο τρόπο κόβουμε και τα υπόλοιπα λαχανικά. Δηλαδή το πίλερ βοηθάει. Αλλά βέβαια το μαντολίνο είναι πιο σίγουρο, βγάζει πιο ωραίες φετούλες. Κόβω εδώ. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία. Και αυτό για ζωμό, μια χαρά. Και πάμε εδώ πέρα στην κυρία Αγκινάρα. Λοιπόν, οπότε βγάζω τα φιλαράκια της Αγκινάρας εδώ. Σιγά σιγά, τα εξωτερικά. Και εννοείται σε περίπτωση που θέλετε να μάθετε πώς καθαρίζετε Αγκινάρες, ως και γι' αυτό έχουμε βίντεο στο YouTube, γιατί είμαστε σοβαροί επιχείρηση. Τώρα εδώ πέρα δεν παίζουμε. Βέβαια, άμα έχετε και Αγκινάρα σε κονσέρβα, σε αυτή τη συνταγή κάνει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, η Αγκινάρα σε κονσέρβα είναι μαγειρεμένη βέβαια εκείνη, αλλά δεν πειράζει. Καθώς θα τη βάλουμε μέσα σε αυτή τη μαριναδα που έχουμε ετοιμάσει, κατευθείαν θα την αναζωογονήσουμε. Δεν θα καταλάβει κανείς ότι είναι από κονσέρβα. Τώρα, έβγαλα τα περισσότερα φύλλα από εδώ και τώρα πρέπει να είμαστε πολύ γρήγοροι, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι με το που κόψουμε την Αγκινάρα πρέπει να αρχίσουμε να τη διαχειριζόμαστε γιατί μαυρίζει. Οπότε, έβγαλα τα φυλλαράκια, κόβω εδώ. Πετάω αυτά, εδώ, και με ένα κουταλάκι πρέπει να αφαιρέσω από μέσα όλο το χνούδι, εδώ. Αφαιρέμε το χνούδι δεν είναι ωραίο, δεν μας αρέσει, δεν τρώγεται. Και μόλις βγάλουμε το χνούδι, κατευθείαν βουτάμε λίγο μέσα εδώ πέρα, για να βοηθήσουμε στο να μην μαυρίσει. Σε αλλιώς έχει όλη την οξύτητα που χρειαζόμαστε. Παίρνουμε ένα μικρό μαχαιράκι, εδώ. Κόβουμε εδώ τα γύρω-γύρω. Μ' αρέσει πολύ η Αγκινάρα. Υπάρχουν κάποιοι που δεν τους αρέσει καθόλου, όπως ο Μπελέσης. Μου το έλεγε πριν. Σωστά. Γιατί δεν σου αρέσει? Δεν ξέρω. Κακός ρε φίλε, η Αγκινάρα είναι καταπληκτικό. Απλά δεν την έχεις φάει σωστά. Δηλαδή σήμερα θα σου δώσω τέλεια. Θα το δεις. Λοιπόν, ξανά μέσα εδώ. Και τώρα, ακριβώς όπως πριν. Και κόβω ωραίες φετούλες και την Αγκινάρα μου εδώ. Τέλεια. Πάει και η Αγκινάρα μέσα, εδώ. Και κατευθείαν να την κόψω, τι πρέπει να κάνω? Να ανακατέψω για να μην μαυρίσει. Να πάει η οξύτητα παντού. Παναγία μου, θα γίνει κάτι φανταστικό εδώ. Είναι κάτι φανταστικό, μου αρέσει. Και τελευταίο υλικό, αυτό που άφησα τελευταίο, ποιο είναι? Το παντζάρι. Γιατί άφησα το παντζάρι τελευταίο? Γιατί θα κοκκινήσει ο τόπος, φίλε. Οπότε το παντζάρι θα το μαρινάρω ξεχωριστά. Λοιπόν, φοράω γαντάκια εδώ για να μην κοκκινήσουν τα χέρια μου, γιατί έχω κι άλλο γύρισμα, όχι τίποτα άλλο, καταλαβαίνετε. Θα κοκκινήσει. Μου την είπες. Μου την είπες στεγνά. Όχι. Δεν το περίμενα αυτό που έκανες. Όχι. Βάλε μία λαδόντολα να μην ξεχωρίσεις το ψήλο. Γι' αυτό με πληρώνεις άλλο στε. Θα έβαζα με βράνια, αλλά γι' αυτό σε πληρώνω, για να υπάρχει εδώ και δεν υπάρχει. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να σου τύχει, ρε φίλε. Να θες να την πεις στον άλλον και να σου... Ψιλοκρεμαστό ήταν. Πώς φάνηκε? Καλή χώνεψη. Έφυγες.
Παναγιά μαζί σου, αυτός είσαι. Εννοείται πως άμα έχετε παντζαράκι σε κονσέρβα, βάζουμε παντζάρι σε κονσέρβα, θα κόψω γύρω-γύρω το παντζάρι εδώ, τη φλούδα, και καθαρίζουμε καλά κάτω τη ρίζα, γιατί η ρίζα από το παντζάρι είναι γενικά σκληρή, άμα δεν το βράσουμε, δεν θα μαλακώσει από τη μαρινάδα, οπότε αφαιρώ γύρω-γύρω εδώ τη φλούδα. Λοιπόν, το καλό με το παντζάρι είναι ότι δεν χρειάζεται να το πυρουνιάσουμε, γιατί έχουμε από πάνω το κοτσανάκι, οπότε κόβουμε λεπτές φέτες. Και καταλαβαίνεις, φίλε Διονύση, τι, ότι άμα βάλω το παντζάρι εδώ μέσα, τι θα γίνει. Θα κοκκινήσουν όλα, οπότε δεν υπάρχει λόγος. Τα βάλω χωριστά, δεν με πειράζει. Απλά ήθελα να σας δείξω και την εναλλακτική του παντζαριού. Τώρα, εδώ. Έφυγε, έφυγε. Και θέλω άλλο ένα μπολάκι, αυτό. Όπου θα ρίξω λίγο από το χυμό μου. Το παντζάρι. Κατευθείαν κοίταξε εδώ πώς κοκκίνησε. Βλέπεις. Βγάζω τα γάντια μου. Και τώρα, για να φροντίσουμε να μείνουν όλα μέσα στη μαρινάδα, επειδή αλλιώς πρέπει να βάλουμε χυμό από πάρα πολλά φρούτα, θα πάρετε τη μευράνη και θα πατήσετε τα λαχανικά να μείνουν βυθισμένα μέσα στη μαρινάδα. Εδώ. Ένα, δύο. Να σας πω την αλήθεια ότι και σε 10 λεπτά, άμα φάμε τα λαχανικά μας, θα είναι crunchy, θα έχουν την ομή αίσθηση, την αίσθηση του ομού που εγώ το λατρεύω. Αλλά σε περίπτωση που δεν σας αρέσουν τα λαχανικά σας, να σας βγάλουν έτσι αυτό το γίνο που μας βγάζει το παντζάρι και η αγκινάρα, οπότε να τα αφήσετε να τα μαρινάρετε μέχρι και 12 ώρες. Καθαρά θέμα δικό σας, πώς θέλετε να φάτε τα λαχανικά. Αυτά τα αφήνω στην άκρη, στο ψυγείο βέβαια, να βάζουμε. Τώρα, αυτά εδώ τα λαχανικά που έχω μαρινάρει εγώ, τα έχω μαρινάρει 12 ώρες. Όσο περισσότερο τα μαρινάρουμε, τόσο πιο πολύ μαλακώνουν, τόσο λιγότερο την αίσθηση του ομού έχουν. Τώρα, εσείς εξαρτάται πώς θέλετε να τα φάτε. Αν θέλετε να τα φάτε πιο όμα, θα αφήνετε 20 λεπτά, μισή ωρίτσα. Για μένα, κάθε μισή μία ωρίτσα, δοκιμάζετε λίγο από τα λαχανικά. Στο σημείο που θα σας αρέσει, θα σας το δείξω μόνα τους. Λοιπόν, τώρα είναι μαλακά. Μετά από 12 ώρες είναι σαν να τα έχουμε βράσει κανονικά τα λαχανικά, γιατί έχει δουλέψει η μαρινάδα τέλεια πάνω στα λαχανικά μας. Τώρα, ήρθε η ώρα να στήσουμε ένα ωραίο πιάτο. Λοιπόν. Κάνω εδώ τη σαλατούλα μου που μου αρέσει. Πού το τσιμπιδάκι. Όπως σας είπα, μπορείτε να το κάνετε πάρα πολύ γκουρμέ και πάρα πολύ ρουστή. Άμα πάρω, σουρώσω τα λαχανικά μου και τα βάλω κατευθείαν σε μία σαλάτα, γίνονται πάρα πολύ ρουστή με λίγα λαχανικά. Σωστά. Άμα όμως θέλω ένα έτσι πιάτο πρώτο για να σερβίρω σε ένα γκουρμέ εστιατόριο, τι κάνω. Παίρνω και αρχίζω, στείνω τα λαχανικά μου εδώ, όμορφα. Κοιτάξτε τι ωραίο που φαίνεται το παντζάρι, δεν είναι φανταστικό. Βέβαια, η διαδικασία παίρνει λίγο παραπάνω. Αλλά αυτές οι συνταγές, να ξέρετε, δεν τις ετοιμάζουμε άλλα μινούτα εκείνη τη στιγμή. Πάντα έχουμε έτοιμα τα πιάτα μέσα στο ψυγείο. Και όταν είναι να σερβίρουμε, απλά ρίχνουμε το dressing από πάνω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα βάλω μόνο λίγο κρέμα βαλσάμικο και λίγο λαδάκι. Και σερβίρουμε κατευθείαν. Πώς φαίνεται, φίλε Διονύση? Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ όμορφο. Η κάθε ροδέλα από παντζάρι έχει τόσο φανταστική γεύση που είναι κάτι μοναδικό. Λοιπόν, τώρα θα βάλω λίγο τη τσιμπίδα, γιατί το λίγο κόκκινο φτάνει για να κοκκινήσει και τα υπόλοιπα. Και ουσιαστικά. Θα πάρω και θα βάλω και άλλα λαχανικά εδώ. Έχω το κολοκύθι, έχω την αγκινάρα, έχω το φινόκιο. Το καθένα έχει δικό του χαρακτήρα. Επίσης, επειδή θέλω να το κάνω περισσότερο superfood, παίρνω λίγο αβοκάντο για να κάνω πιο ολοκληρωμένο το γεύμα μου, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το πιάτο που βλέπετε έχει μηδέν θερμίδες. Έχει μόνο καλά στοιχεία, μόνο βιταμίνες, υγνοστοιχεία, φυτικές ίνες, γεύση, έχει τα πάντα όλα. Θέλουμε λίγα λιπαρά, εδώ, λίγα καλά λιπαρά. Οπότε θα κόψω λίγο αβοκάντο. Θα βάλω και λίγο αβοκάντο, εδώ. Ελάχιστη ρόκα, εδώ. Ίσα-ίσα για το χρώμα, για να κάνουμε κάτι γκουρμέ. Και βέβαια, στο τέλος θέλουμε αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο. Πιπέρι, ελαιόλαδο και για οξύτητα θα βάλουμε κρέμα βαλσάμικο σίκο Παν Ζαφυρόπουλος με άρωμα ξερού σίκου, ένα προϊόν με μοναδικά παχύρευστη υφή, χωρίς τεχνητές χρωστικές, προσθήκη ζάχαρης και συντηρητικών. Λοιπόν, θα ρίξουμε λίγο από πάνω εδώ, το κλασικό τρόπο, εδώ. Άντε, γεια. Για το σεβίτσε λαχανικών, σε μπολ βάζουμε το χυμό από το grapefruit, το πορτοκάλι, το λεμόνι και το lime.
Με ένα μαντολίνο, κόβουμε σε λεπτές φέτες το φινόκιο, το βάζουμε στο μπολ και ανακατεύουμε. Ακολουθούμε τα ίδια βήματα για το κολοκύθι, την αγκινάρα και τα βάζουμε στο μπολ με το φινόκιο. Κόβουμε σε λεπτές φέτες και το πατζάρι και το βάζουμε σε άλλο μπολ με το 1 τέταρτο της μαρινάδας. Καλύπτουμε τα μπολ με μεμβράνη, φροντίζοντας να ακουμπάει την επιφάνεια των λαχανικών για να παραμείνουν βυθισμένα μέσα στη μαρινάδα και μεταφέρουμε στο ψυγείο για πολλές ώρες. Μεταφέρουμε τα λαχανικά στην πιατέλα σερβιρίσματος, κόβουμε το αβοκάντο σε λεπτές φέτες και το βάζουμε στο πιάτο με τα λαχανικά. Προσθέτουμε τη ρόκα, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο, την κρέμα βαλσάμικο και σερβίρουμε. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι μια φανταστική εμπειρία. Εγώ αυτό το φαγητό το λατρεύω. Δηλαδή, είναι κάτι που ασχολείσαι. Δηλαδή, όλα έχουν χαρακτήρα. Όλα έχουν γεύση. Το πατζάρι με αυτόν τον τρόπο το λατρεύω. Αγκινάρα, κολοκύθι. Όλα τα λαχανικά μεταμορφώθηκαν και επειδή δεν τα ψήσαμε, έχουν κρατήσει όλα τα θρεπτικά συστατικά τους. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Δηλαδή, η κάθε μπουκιά όντως σου δίνει κάτι τόσο μοναδικό στο στόμα που δεν θες να σταματήσεις να τρως με τίποτα και αυτό θα κάνω και εγώ. Θα συνεχίσω. Παναγία μου.